Το θέμα των πυροδανείων επανέφερε με επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή ο ηλίος βουλευτής του κινήματος αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, ζητώντας από την κυβέρνηση να ασκήσει πίεση στις τράπεζες ώστε να δοθούν βιώσιμες λύσεις για τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες της ηλίας. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κατρίνη μέσω Skype. Κύριε Κατρίνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε. Είναι γεγονός πως τα πυροδάνεια είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες της περιοχής εδώ και αρκετά χρόνια. Τι ακριβώς, με την επίκαιρη ερώτησή σας, υπήρξε απάντηση από τον αρμόδιο υπουργό και τι ακριβώς διαβλέπετε ότι μπορεί να γίνει? Εγώ επανέφερα στην κυβέρνηση το θέμα των πυρόρκων δανείων, τώρα που τρέχουν τα εργαλεία ρευστότητας μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του Ταμείου Εγκυοδοσίας. Οι πιο πολλοί από τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες της Ηλίας ουσιαστικά είναι αποκλεισμένοι γιατί έχουν εκκρεμότητες από τα πυρόπιτα δάνεια του παρελθόντος. Και αυτό γιατί, κύριε Παυλόπουλε, ξέρετε ότι οι τράπεζες δεν έκαναν βιώσιμες ρυθμίσεις από τις αρχές του 19 στα δάνεια αυτά, γιατί υπήρχε εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα κάποιες από τις εγγύησεις να έχουν ήδη καταπέσει και κάποια δάνεια αυτή τη στιγμή να μην έχουν ρυθμιστεί και να αποκλείεται το σύνολο του επαγγελματικού κόσμου της Ηλίας από την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ρώτησα την κυβέρνηση, ήρθε ο κύριος Ζαβός, δύο πράγματα. Ο αρμόδιος υπουργός, το ρώτησα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι για όλους τους επαγγελματίες που έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές πλέον στη ΔΟΗ, αν προτίθεται η κυβέρνηση να κάνει μια μακροχρόνια νομοθετική ρύθμιση, όπως μου είχε πει ο κύριος Σκυλακάκης 6 μήνες πριν, που το επανέλαβε αυτό η κυβέρνηση, αλλά καταλαβαίνετε ότι όσο δεν υλοποιείται, εμείς είμαστε δύσπιστοι, γιατί πέρασαν ήδη 6 μήνες και δεν έγινε τίποτα. Και το δεύτερο και σημαντικότερο, αν θα πιέσει τις τράπεζες να ρυθμίσουν τα δάνεια με τους επαγγελματίες, για ποιο λόγο? Πρώτον, αυτό πρέπει να γίνει άμεσα για να μπορέσουν οι επαγγελματίες να πάνε να πάρουν δάνεια από το Ταμείο Εγκυοδοσίας. Και το δεύτερο και εξίσου σημαντικό είναι στο πρόγραμμα που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση για επιδότηση κόκκινων δανείων του παρελθόντος εφόσον ρυθμιστούν, δηλαδή το κράτος να πληρώνει τη δόση για κάποιο διάστημα 6 με 9 μήνες των δανείων που θα ρυθμιστούν και έχουν υποθήκη την πρώτη κατοικία, να μπορούν και οι επαγγελματίες της Ηλίας που έχουν πυρόπιτα δάνεια να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση. Δυστυχώς αυτό δεν είχαμε κάποια απάντηση και φοβάμαι ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάποιο σχεδιασμό ώστε να διευκολύνει τον επαγγελματικό κόσμο της Ηλίας και των άλλων 5 πυρόπιτων νομών να μπορέσουν τώρα που χρειάζονται να αποκτήσουν κεφάλαιο κίνησης και να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ζωντανές. Και σημειώνω ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο κύριος Κόντε, κατήγγειλε τις τράπεζες της χώρας του, λέγοντας ότι δεν βοηθάνε τις επιχειρήσεις και δημιουργούν διαρκώς προσχώματα. Άραγε η δική μας η κυβέρνηση και ο δικός μας Πρωθυπουργός πότε επιτέλους θα βάλει τους όρους που πρέπει στις τράπεζες, γιατί μιλάμε για δάνεια τα οποία είναι με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Κύριε Κατρίνη, πρόσφατα ο Πρωθυπουργός με διάγγελμά του ανακοίνωσε κάποια μέτρα προκειμένου να επανακινηθεί η οικονομία και ο τουρισμός, καθώς και οι άλλοι τομείς της οικονομίας στη χώρα μας. Ένα πρώτο σχόλιο για όσον αφορά για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι είχαν δημιουργηθεί και καλλιεργηθεί πολύ μεγάλες προσδοκίες για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ανακοινώθηκαν κάποια σωστά μέτρα, όπως είναι η επιδότηση των μισθών για να μην έχουμε απολύσεις και να μην έχουμε μεγάλη μείωση στους μισθούς των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Η επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία πρέπει να επεκταθεί. Το επίδομα ανεργίας στους εργαζόμενους τουριστικές επιχειρήσεις που δεν θα ανοίξουν δυστυχώς φέτος. Αυτά είναι σωστά μέτρα, αλλά από την άλλη περιμέναμε λίγο πιο δραστικές κινήσεις. Περιμέναμε να υπάρχει μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και στη διαμονή για όλες τις υπηρεσίες. Περιμέναμε να υπάρχει κατάργηση του τέλους διανυκτέρευσης για να μπορέσουν τα ξενοδοχεία να είναι πιο δελεαστικός προορισμός και να είναι πιο φτηνή η διαμονή. Περιμέναμε να ανακοινώσει συγκεκριμένη μείωση προκαταβολής φόρου ο Πρωθυπουργός. Και βεβαίως, αυτό που είπα και πριν, θα περιμέναμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω των τραπεζών πραγματικά να φτάσουν στους επαγγελματίες και επιχειρηματίες και όχι απλά να εξαγγέλλονται, αλλά να τα βλέπουν από μακριά. Γιατί και στην Ηλία, όπως και σε όλη τη χώρα, όσοι έχουν προσπαθήσει να πάρουν δάνεια από τις τράπεζες μέσω των δύο αυτών εργαλείων, δυστυχώς έχουν δει πολύ μεγάλες δυσκολίες αφού τους ζητείται ακόμα και υποθήκη πρώτης κατοικίας. Δυσάρεστη έκπληξη στη χθεσινή ανακοίνωση και διάγγελμα του κ. Μητσοτάκη είναι η παντελής απουσία οποιασδήποτε ανακοίνωσης για αγρότες και κτηνοτρόφους. Η κυβέρνηση συμπεριφέρεται ως αν ο πρωτογενής τομέας να μην έχει υποστεί πλήγμα,
Ωσαν οι αγρότες μας να μην έχουν πάθει ζημιά με την διαταραχή των λαϊκών, των αγορών, με τα εμπορεύματά τους τα οποία αναγκάστηκαν να τα πετάξουν. Ωσαν οι κτηνοτρόφοι μας να μην πούλησαν πολύ φτηνά το κρέας τους και να μην έσπαξαν και τα μισά του ζώα, ειδικά την περίοδο του Πάσχα. Νομίζω λοιπόν ότι η κυβέρνηση έχει υποτιμήσει το θέμα των αγροτών. Οι αγρότες χρειάζονται στήριξη, οι αγρότες χρειάζονται ρευστότητα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι χρειάζονται ενίσχυση για να μπορέσουν να παράγουν και να κρατήσουν ζωντανή την εφοδιαστική αλυσίδα. Εμείς το φωνάζουμε αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό και πραγματικά απορούμε πώς ο Πρωθυπουργός δεν το έχει καταλάβει, την ίδια στιγμή που δεν εγκρίνει περισσότερους πόρους για να ενταχθούν όλα τα σχέδια βελτίωσης που είναι πραγματικά εργαλείο ανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέα, αλλά δεν βλέπουμε να προχωράνε και οι επενδύσεις μέσω του Leader που θα δώσουν μια προοπτική στη μεταποίηση του πρωτογενού τομέα. Άρα η κυβέρνηση δεν βλέπει τον πρωτογενή τομέα ως βασικό μοχλό ανασυγκρότησης. Εμείς στην Ηλία έχουμε πολλά θέματα και προβλήματα παραγωγή μας και με τις πατάτες και οι κτηνοτρόφοι και με τα κηπευτικά και βεβαίως η παραγωγή φράουλας και πολλά άλλα προϊόντα τα οποία το προηγούμενο δίμηνο είχαν μειωμένη ζήτηση και κίνηση και μειωμένες τιμές, περιμένουν έστω και την τελευταία στιγμή η κυβέρνηση να τους στηρίξει, να τους αποζημιώσει για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν, για να είμαστε όλοι σίγουροι ότι δεν θα καταναλώνουμε εισαγόμενα τρόφιμα του χρόνου. Η επανακίνηση της οικονομίας, πού πιστεύετε ότι θα πρέπει να βασιστεί, εκτός από τον τουρισμό, που είναι ένα ζήτημα το οποίο λόγω της γενικότερης κατάστασης που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της πανδημίας αντιμετωπίζει σοβαρότερα προβλήματα? Θεωρώ ότι το σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας θα πρέπει να ξεκινήσει από τον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή, τα προϊόντα μας που είναι πολύ υψηλής ποιότητας και έχουν και εξαγωγικό χαρακτήρα θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να καταλάβουμε το μεγαλύτερο δυνατό μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει οι επιχειρήσεις να στηριχθούν και να μείνουν όρθιες μετά από 10 χρόνια κρίσης, να έχουν πρόσβαση στη ρευστότητα. Και γι' αυτό είδαμε ότι η χθεσινή παραδοχή της κυβέρνησης ότι οι τράπεζες δεν κάνουν τη δουλειά τους σωστά και ότι η ανάγκη να δημιουργηθεί ταμείο μικροπιστώσεων. Καταλαβαίνουν πλέον και όλοι οι υπουργοί και όλα τα μέλη της κυβέρνησης ότι η ρευστότητα δεν φτάνει στην οικονομία. Εδώ λοιπόν πρέπει να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες πάση θυσία. Θα πρέπει οι θέσεις εργασίας να διασφαλιστούν και να στηριχθεί ο μισθός τους με το κοινοτικό πρόγραμμα ΣΟΥΡ αλλά και με προγράμματα από την χώρα μας, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό απολαβών και να μην καθιερωθεί η ευέλικτη και περιεκτροπής εργασία. Και παραλαμβάνω, ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος αν συνδυαστεί με τον τομέα της μεταποίησης, πραγματικά μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ της χώρας και στην οικονομία, γιατί από ό,τι φαίνεται η τουριστική χρονιά θα είναι πολύ δύσκολη φέτος. Θα έχει μεγάλη επίπτωση στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας και βεβαίως θα συμβάλλει και στην αύξηση της ύφεσης που από ό,τι δείχνουν οι προβλέψεις θα είναι σε διψήφιο ποσοστό. Άρα δυναμικές κινήσεις άμεσα, γιατί όσο η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα και δεν δίνει ρευστότητα στην αγορά με αυτά τα μέτρα που σας είπα, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να έχουμε πάρα πολλά επιδόματα ανεργίας στο επόμενο διάστημα και νομίζω ότι αυτό δεν θα είναι μια καλή κατάληξη, και ενώ επιδόματα ανεργίας ανθρώπων οι οποίοι δούλευαν μέχρι πρότινος και θα χάσουν ξαφνικά τη δουλειά τους. Άρα η κυβέρνηση να πάρει γρήγορα τις αποφάσεις και να στήριξει τουρισμό, λιανικό εμπόριο, μεταποίηση, πρωτογενή τομέα. Κύριε Γατρίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στο κεντρικό μας δελτίο. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ.